προσφέρω πάντοτε θελοντικά τη υπηρεσία μου, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικής τοποθέτησης. Να παραμένω πάντοτε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πιστός φορέας του συνθήματός μας. Για το ανθρωπισμό προς την ειρήνη. Πατέρα Νικηφόρο Μανάνη, ευχαριστούμε που πάντα είστε κοντά μας. Εκπρόσωποι του Δήμου, είναι η Αντιδήμαρχη εδώ, περιμένουμε και τον κύριο Δήμαρχο, ίσως να έρθει ως τον Ούπο. Έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη όμως, Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Μαργαρίτη, κοντά μας, που σας ευχαριστούμε, θα σας πω και μια έκθεση που μας επιφύλαξε. Και βέβαια και στις δύο βουλευτήνες μας, είστε κρυμμένες και να σας βλέπω, τις κυρίες Βρυζίδου, Δίκη Παρασκευή και Καλλιόπη Βέτα, την έκρυψε η Ιωάννη. Και βέβαια υπάρχουν και οι αντιδήμαρχοι μας εδώ, η κυρία Φράκαπα, ο Κεσκερή. Πολλών φορέων, συγχωρέστε μου, επειδή μιλάω πάντα εκτός κειμένου, δεν σημειώνω. Και θα μου επιτρέψετε πριν πάμε στην ειδική. Λοιπόν, βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα για να τιμήσουμε αυτές τις νέες εθελόντριές μας. Έχουμε και τον εθελοντή μας εδώ, είναι νοσηλευτές του Τμήματος Υγείας. Εδώ όμως δίδαξαν θεωρία κάποιοι αξιόλογοι συντοπίτες μας, επιστήμονες, έμφωτος και ο κ. Τσίπης, ο διευθυντής του κάθεται εδώ της χειρουργικής και δεν ξέρω, που πάντα είναι κοντά μας. Και βέβαια όλους εσάς, κυρίως τους εθελόντες, τους εθελοντές μας, χωρίς αυτούς, όπως μου λέει ο πρόεδρος, αποτελούν την κινητήριο δύναμη, γνωρίζουμε, κλέβω τις εκφράσεις σας και τις λέω κύριε πρόεδρε και εγώ, όντως είναι κινητήριο δύναμη. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κλείνοντας να πω ότι στην... Χθες, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Αντιδήμαρχη, εκλεκτή επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, εθελόντριες και εθελοντές, ερυθροσταυρίτισσες και ερυθροσταυρίτες, θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στα αϊθαλή νιάτα του εθελοντισμού που κοσμούν και τιμούν την τοπική κοινωνία διαχρονικά και ειλικρινά είναι πραγματικά αυτά τα άτομα που κράτησαν ψηλά τη σημαία του ερυθροσταυρισμού και εθελοντισμού σε δύσκολες για μας εποχές. Θα θεωρούσα βεβαίως άρνηση κάθε έννοιας ευγένειας και εκτίμησης εάν δεν ευχαριστούσα θερμά την αγαπητή μου, ειλικρινά το λέω, πρόεδρο για τα ιδιαίτερα κολοκυστικά και ευγενικά της λόγια. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρο. Και ανταποδίδω βεβαίως αυτή την εκτίμηση και αγάπη. Σαφέστατα, θεωρώ και εγώ μια ευκαιρία, θα έλεγα, απότησης, ελάχιστης τιμής, σεβασμού και μνήμης στα αδικοχαμένα παιδιά, αλλά και ενήλικες στο πρόσφατο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Ήμασταν εκεί όμως, ως ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρέπει να το γνωρίζετε,